Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε και σε αυτή την πρώτη διαφάνεια, θα μιλήσουμε για Ajax. Για το Ajax. Για την Ajax, δεν ξέρω τι άρθρο θα βάζαμε. Για Ajax χωρίς άρθρο, για να είμαστε ok. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, τι είναι. Σίγουρα δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι μία καινούρια γλώσσα, δεν είναι δηλαδή μία άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μία ιδέα πρώτα απ' όλα και ένα σύνολο από τεχνολογίες. Ajax σημαίνει Asynchronous JavaScript and XML, άρα προφανώς οι σημαντικότερες λέξεις είναι ασύγχρονο, JavaScript και XML. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η γλώσσα JavaScript, η XML, αλλά και άλλες γλώσσες όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλαγή δεδομένων, κάτω από την ιδέα, και αυτό είναι το κυρίαρχο πράγμα, να μπορούμε να κάνουμε ασύγχρονες κλήσεις over HTTP, πάνω από το HTTP πρωτόκολλο, κατά τη διάρκεια που κάνουμε interaction, δηλαδή σε web σελίδες, θα εξηγήσω ακριβώς, είναι πολύ απλή ιδέα. Την ξέρετε ήδη την ιδέα, τι θα πει ασύγχρονη κλήση. Απλά εννοώ ότι χρησιμοποιείτε, την αισθάνεστε, την απολαμβάνετε, απλά ίσως δεν έχετε εντοπίσει ακριβώς τι είναι. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν αυτή η ιδέα ήρθε στην επιφάνεια, πρωτοπαρουσιάστηκε στον Internet Explorer, είναι μια ιδέα δηλαδή της Microsoft ουσιαστικά. Έτσι, αυτή η ιδέα, το να μπορώ να κάνω ασύγχρονες κλήσεις, έδωσε μια νέα όθηση και μια νέα δυνατότητα στο να αναπτύξουμε web εφαρμογές οι οποίες να έχουν πολύ πιο πλούσιο interactivity. Θα καταλάβετε γιατί πάρα πολύ σύντομα. Το Ajax από μόνο του είναι ο κύριος λόγος, πρωτοπαρουσιάστηκε, πρωτοχρησιμοποιήθηκε γύρω στο 2005-2006, από μόνο του το Ajax είναι ο βασικός λόγος, έτσι, η κυρίαρχη τεχνική που μπορέσαμε να πάρουμε όλες αυτές τις εφαρμογές στο web που με μία λέξη ονομάζονται Web 2.0. Παραδείγματος χάρη, εφαρμογές όπως το Facebook χωρίς το Ajax θα ήταν τελείως αδύνατες. Έτσι, δηλαδή, όχι αδύνατο να υπάρξουν ως εφαρμογές, πάλι θα υπήρχαν εφαρμογές social media φυσικά, αλλά ο τρόπος αλληλεπίδρασης του χρήστη, ο τρόπος που ο χρήστης αλληλεπιδρά, απολαμβάνει, ταυτίζεται με αυτές τις εφαρμογές, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί χωρίς το Ajax. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το θεωρητικό επίπεδο. Όταν λέω απολαμβάνει καλύτερα, δηλαδή θα ανοίξω τώρα μία εφαρμογή, μία οποιαδήποτε εφαρμογή, μία τυπική web εφαρμογή της εποχής που με μία λέξη ονομάζουμε web 1.0, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει Ajax, η αλληλεπίδραση του χρήστη γίνεται με το κλασικό τρόπο που υλοποιούνται οι εφαρμογές στο web, δηλαδή request, response, client server αρχιτεκτονική, έτσι, ο χρήστης, ο web browser στέλνει ένα request, ο server λαμβάνει αυτό το request, απαντάει σε αυτό το request και μεταξύ του χρόνου που το request γίνεται και έρχεται η απάντηση από το server, ο χρήστης τι κάνει, περιμένει να φορτωθεί καινούρια σελίδα, δηλαδή έχει ένα κενό στην αλληλεπίδρασή του ουσιαστικά με την εφαρμογή,
Okay. Ας πούμε τώρα εδώ για ποια εφαρμογή μιλάμε. Μιλάμε για την εφαρμογή του NGR. Δηλαδή το σύνολο όλων αυτών των ιστοσελίδων που έρχονται κάτω από το domain in.gr και σαν σκοπό έχουν να υλοποιήσουν κάποια tasks, κάποιες εργασίες για το χρήστη ή ο χρήστης να επιτύχει κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας αυτές τις ιστοσελίδες, με μία λέξη μπορούμε να το πούμε web εφαρμογή. Άρα λοιπόν, αν εγώ ας πούμε για παράδειγμα πάω και κάνω κλικ σε αυτή την ιστοσελίδα, έτσι, αυτή στέλνω ένα request στο server. Συγγνώμη, δεν έχω ίντερνετ, έχω. Στέλνω ένα request στο server. Ο server λοιπόν λαμβάνει αυτό το request και όπως βλέπετε μου στέλνει πίσω μια ιστοσελίδα. Μέχρι αυτή η ιστοσελίδα να ξαναφορτωθεί, έτσι θα πρέπει λοιπόν εγώ να περιμένω ή τέλος πάντων, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι web browsers κάνουν αυτό που λέμε progressive rendering, δηλαδή προσπαθούν καθώς έρχεται περιεχόμενο να το απεικονίζουν πάνω στην επιφάνεια του browser. Γιατί ακριβώς? Για να μειώσουν αυτόν τον χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με μια ιστοσελίδα, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν ζητάτε μια ιστοσελίδα και κάπου εδώ κάτω, ας πούμε στο status bar, βλέπετε ότι φορτώνεται η ιστοσελίδα. Καθώς η ιστοσελίδα φορτώνεται, ο browser δεν περιμένει να έρθει τελείως ολόκληρη η HTML, το HTML περιεχόμενο για να το απεικονίσει. Αλλά καθώς έρχεται το HTML περιεχόμενο, αν γίνεται, γιατί δεν γίνεται πάντοτε, το απεικονίζει προοδευτικά με την ελπίδα να μειώσει αυτό το κενό στην αλληλεπίδραση που έχει ο χρήστης με τη διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτό λοιπόν είναι ένα τυπικό περιβάλλον, βασίζεται σε αυτό το interaction model, request, response, περιμένω, μου έρχεται μια νέα ιστοσελίδα, και από εκεί και πέρα ξανακάνω interact. Αυτό ήταν που σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα προσπάθησε το Ajax να δώσει μία λύση και έδωσε μία λύση. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου και θα έλεγα οι βασικές αδυναμίες? Έχει και λειτουργεί ακόμα, έτσι. Δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο μέρος του web λειτουργεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ποιο είναι τα βασικότερα μειονεκτήματα αυτού εδώ του τρόπου? Ήδη αναφέραμε κάποια. Πρώτα απ' όλα ο χρήστης χάνει την αίσθηση αυτού που λέμε ότι έχει μια desktop-like εφαρμογή. Έτσι, τι είναι μια desktop εφαρμογή? Ας πούμε για παράδειγμα εδώ το Expression Web είναι μια desktop εφαρμογή. Παρόλο που μπορεί εγώ να κάνω κάποια πράγματα, οι επιλογές όλες, να κάνω κάποιες επιλογές ενώ να αλληλεπιδρώ με την εφαρμογή μου, έτσι, οι επιλογές είναι όλες διαθέσιμες μπροστά μου. Μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω όποια επιλογή θέλω. Μπορεί κάτι να συμβαίνει και ταυτόχρονα να κάνω και κάτι άλλο, έτσι, αν το υποστηρίζει αυτό η εφαρμογή. Όλα αυτά εδώ, όλη αυτή εδώ η αίσθηση χάνεται σε αυτό εδώ το μοντέλο, το request response του web. Έτσι, δηλαδή ο χρήστης δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ, πώς να το πούμε τώρα αυτό εδώ, να δεσμευτεί με την εφαρμογή του, να γίνει engaged. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται τεχνικά. Επίσης, είπαμε θα πρέπει να περιμένει. Υπάρχει το μειονέκτημα ότι θα πρέπει να ξαναφορτώσω ολόκληρη την ιστοσελίδα. Δηλαδή φανταστείτε ότι για παράδειγμα εσείς χρησιμοποιείτε το Facebook, έτσι, και κάνετε ένα like, έτσι δεν είναι, κάνετε ένα like. Αυτό το like που κάνετε το βλέπουν άλλοι χρήστες που αυτή τη στιγμή βλέπουν το συγκεκριμένο post? Το βλέπουν οι εκατοντάδες χρήστες που βλέπουν το συγκεκριμένο post. Αυτό άμα το σκεφτείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει, πώς είναι δυνατόν? Προφανώς για να το βλέπουν άλλοι χρήστες, έτσι, αυτή η πληροφορία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μεταφερθεί σε αυτό το post, κάπου κεντρικά ας το πούμε, στο server της Facebook, και αυτή η πληροφορία ακολούθως να διοχετευτεί σε όλους τους υπόλοιπους client. Μα για να γίνει αυτό εδώ, για να σταλεί αυτή η πληροφορία, πρέπει εσείς να υποβάλλετε αυτή την πληροφορία, και όπως ξέρουμε
στο HTTP υποβολή πληροφορίας πώς γίνεται, κάνοντας submit μία φόρμα, έτσι. Δηλαδή υποβάλλω μία φόρμα και κάποια πληροφορία, γενικά στέλνω ένα καινούριο request και αυτή η πληροφορία υποβάλλεται και ξαναφορτώνεται και κάποια άλλη, μου ξαναφορτώνεται στο σελίδα. Δηλαδή, για να το πω πάρα πολύ απλά, για να πάρετε εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα καινούριο περιεχόμενο, έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλές φορές βλέπετε ότι κάνετε μια ενέργεια σε οποιαδήποτε web 2.0 εφαρμογή και βλέπετε ότι ένα μέρος, προσοχή, το τονίζω, ένα μέρος της οθόνης σας ενημερώνεται χωρίς η υπόλοιπη ιστοσελίδα να φαίνεται να αλλάζει. Μα αυτή η συμπεριφορά είναι τελείως αδύνατη με το κλασικό HTTP πρωτόκολλο, άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή, όταν κάνω ένα καινούριο request για να πάρω μια καινούρια πληροφορία, ας πούμε, για παράδειγμα, ανοίγω το Gmail, έτσι, έχω τη λίστα με τα email μου, κάνω κλικ σε ένα email και βλέπω ότι, βλέπετε ότι στο δεξί πάνελ φορτώνεται το περιεχόμενο του email. Πιστεύετε ότι το Gmail τη στιγμή που φέρνει τη λίστα με τα email φέρνει και όλα τα περιεχόμενα από τα 50 email? Όχι, κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως τρελό και Gmail θα ήταν, ας το πούμε θεωρητικά, θα ήταν αδύνατο να γίνει. Γιατί φανταστείτε τι όγκο πληροφορίας θα έπρεπε να φέρει για κάθε λίστα εσείς των 50 email, ανά 40 τα φέρνει, 50 δεν θυμάμαι, ανά 40 νομίζω, έτσι, τι όγκο πληροφορίας θα έπρεπε να φέρνει για σας. Άρα λοιπόν κάνετε κλικ σε ένα email και τότε έρχεται σε ένα μέρος της ιστοσελίδας. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια ιστοσελίδα στο Gmail, έτσι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι διαφορετικό από το InGR, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά σε ένα συγκεκριμένο χώρο πάει και φέρνει πληροφορία με βάση μια οδηγία, μια αλληλεπίδραση που κάνατε εσείς. Θα μπορούσε αυτό εδώ να γίνει με το κλασικό HTTP πρωτόκολλο? Όχι, θα ήταν τελείως αδύνατο. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει ένα request προς τον Gmail server να πει ότι θέλω να φέρω το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος, να ξαναφόρτωνε όλη τη λίστα με τα μηνύματα και ταυτόχρονα να φόρτωνε και το περιεχόμενο του μηνύματος. Έτσι, και τη λίστα και το περιεχόμενο ξανά από την αρχή. Είστε στο Facebook, με το που μπαίνετε μέσα σας φέρνει μια σειρά από post, παίρνετε το scroll bar, κατεβαίνετε προς τα κάτω και τη στιγμή που κατεβαίνετε προς τα κάτω έχετε παρατηρήσει ότι κλακ εκείνη τη στιγμή σας φέρνει καινούριο περιεχόμενο. Κατεβαίνετε πιο κάτω και σας ξαναφέρνει καινούριο περιεχόμενο. Αν θα προσέξετε το περιεχόμενο που υπάρχει πιο πάνω, δεν ξαναφορτώνεται. Δηλαδή, καθώς κατεβαίνετε, αυτό το σεντόνι απλώνεται. Στο περιεχόμενο που έχετε προστίθεται ένα καινούριο, καινούριο, καινούριο. Δεν ξαναφορτώνεται όμως το προηγούμενο περιεχόμενο. Θα μπορούσε αυτό να γίνει με το κλασικό μοντέλο που περιέγραψα προηγουμένως? Όχι. Θα ήταν τελείως αδύνατο να γίνει. Θα έπρεπε όταν είστε κάτω, έτσι, όταν κατεβαίνετε κάτω, να πείτε next, να σας φέρνει το επόμενο κομμάτι από τα post και να βλέπατε εκείνο το κομμάτι. Ακριβώς όπως γίνεται, ας πούμε, πως όταν κάνετε ένα Google search ή οποιοδήποτε search engine σας φέρνει 10 πρώτα αποτελέσματα, μετά λέτε θέλω το 2 και σας φέρνει το δεύτερο set. Έτσι σας φέρνει το τρίτο set. Στο Facebook αυτό εδώ, αν αυτό εδώ το πράγμα γινότανε, γενικά η διαδικασία, ο τρόπος, η μεθοδολογία, η φιλοσοφία του interactivity θα ήταν τελείως διαφορετική. Okay. Αυτό λίγο για να περιγράψω και φυσικά υποθέτω ότι ήδη φέρνετε στο μυαλό σας πολλά πολλά παραδείγματα. Έτσι, παρατηρήστε, ας πούμε, εδώ για παράδειγμα. Θα ξεκινήσω να δίνω ένα query και τι μου κάνει τώρα εδώ, τι μου φέρνει. Μου φέρνει κάποια προτενόμενα, θα το έχετε βιώσει όλοι, θα το έχετε χρησιμοποιήσει όλοι. Αυτό που λέγεται ως Google Suggest, Auto Suggest, δεν ξέρω πώς το έχετε ακούσει. Πού ξέρει τώρα αυτός εδώ και μου τα φέρνει αυτά εδώ? Καταρχήν είναι προδιαγεγραμμένο τι θα μου φέρει? Όχι. Πώς είναι δυνατό να ξέρει τι θα πληκτρολογήσω εγώ, έτσι? Άμα πληκτρολογήσω μία άλλη λέξη,
θα μου φέρει κάτι άλλο. Προφανώς εκείνη την ώρα που εγώ πληκτρολογώ, επικοινωνεί με τον, να το πω έτσι απλοϊκά, με τον Google Server, βλέπει για το συγκεκριμένο χρήστη, για τη συγκεκριμένη περιοχή τι ερωτήματα παίζουν και μου φέρνει αυτά εδώ τα ερωτήματα. Μα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό εδώ? Είναι τελείως αδύνατο να γίνει αυτό εδώ το πράγμα με το κλασικό μοντέλο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Έτσι, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό εδώ. Θα έπρεπε, καθώς εγώ πληκτρολογούσα, να γίνει submit, να μου ξαναφορτώσει την ιστοσελίδα και να μου φέρει τη σελίδα συν τα recommendations. Βέβαια, αναγκαστικά, όσο γρήγορη και να ήταν η Google, έτσι θα έπρεπε να περιμένω 1, 2, 3 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα αυτό εδώ που σας είπα, το engagement που μπορούσα να έχω εγώ με την εφαρμογή μου, να ήταν λιγότερο απολαυστικό. Λοιπόν, και γιατί τα λέω όλα αυτά εδώ? Γιατί όλα αυτά εδώ, αν κάποια στιγμή ασχοληθείτε πολύ περισσότερο με τη σχεδίαση web εφαρμογών και γενικά με αυτό εδώ που λέμε human computer interaction, δηλαδή αλληλεπίδραση, πώς αλληλεπιδρά ένας άνθρωπος με, με μια εφαρμογή, και συγκεκριμένα με αυτό που λέμε χρηστικότητα μιας εφαρμογής, usability δηλαδή, και user experience, η εμπειρία που έχει ο χρήστης με μια εφαρμογή, θα δείτε όλα αυτά εδώ τώρα που σας είπα πόσο καθοριστικά είναι, ειδικά για το web. Γενικά για κάθε είδους εφαρμογή είναι, με πολύ απλά λόγια, κάποιος που το έχει, που μια εφαρμογή που μπορεί να διεγείρει το χρήστη. Γιατί ξέρω τώρα, αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας όταν μιλάτε για ένα καλό, λέτε ένα καλό, έχει καλό interface, έτσι, έχει, λέτε, αυτή η εφαρμογή έχει ωραίο interface, λέτε, ή καλό ή ωραίο. Είναι τελείως διαφορετικό το ωραίο με το καλό, έτσι. Είναι χρήσιμα όλα αυτά εδώ, τα ωραία interfaces ή τα καλά interfaces, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου αρκετά για να κάνει κάποιος μια επιτυχημένη web εφαρμογή. Χρειάζονται πολύ 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 περισσότερα πράγματα όσον αφορά το interaction, ξαναλέω. Δηλαδή υπάρχουν έννοιες που σχετίζονται με το πώς, ας πούμε, ο χρήστης μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Τι σημαίνει ευχαριστημένος? Το ευχαριστημένος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Το πόσο γρήγορα παίρνει απαντήσεις. Το πόσο ο τρόπος που αλληλεπιδρά με την εφαρμογή του του φαίνεται φυσικός, ευχάριστος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Άμα θέλετε και άμα έχετε όρεξη, μπορείτε να γκουγκλάρετε μερικά keywords, όπως για παράδειγμα το user experience, έτσι, αυτό εδώ, user experience, και μπορείτε να το ψάξετε και λίγο μόνος σας. Απλά αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι εν τέλει το Ajax, έτσι, ως μία ιδέα και ως μία τεχνολογία, έρχεται ακριβώς να δώσει λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το τεχνικό μέρος. Όταν λέμε η ιδέα του Ajax, η τεχνολογία του Ajax, πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Καταρχήν παρατηρήστε ότι σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, αυτή εδώ η διαφάνεια μάλλον, δείχνει σχηματοποιημένα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με λόγια. Δηλαδή βλέπετε ότι αριστερά έχουμε το κλασικό, βλέπετε, λέει Classic Web Application Model, εδώ αριστερά, όπου σε αυτό εδώ το κλασικό μοντέλο, όπως βλέπετε, στέλνω ένα request, ο web server παίρνει αυτό το request, επικοινωνεί με databases, με back, κάνει processing, δεν ξέρω με τι άλλο, και στέλνει πίσω μια απάντηση. Ενώ βλέπετε εδώ ότι εδώ είναι ο browser, έτσι, το βλέπετε. Μέχρι λοιπόν που να έρθει αυτή η απάντηση, ο browser ουσιαστικά, ο client δηλαδή, παραμένει inactive, έτσι, περιμένοντας την απάντηση από το server. Ενώ στην περίπτωση που του Ajax Web Application Model, βλέπετε ότι το Ajax Engine
αναλαμβάνει να φέρει τα δεδομένα, το βλέπετε. Και στο μεταξύ ο browser client παραμένει ανέπαφος. Δηλαδή μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν σαν να μην πατήσαμε ποτέ ένα link. Έτσι. Γιατί αυτό γίνεται ασύγχρονα. Γίνεται παράλληλα δηλαδή. Κάνουμε activate εμείς ένα link, το Ajax Engine ξεκινάει να μας φέρνει δεδομένα, αλλά όσο αυτά τα δεδομένα έρχονται, τα οποία δεδομένα θα ενημερώσουν ένα υποσύνολο της ιστοσελίδας και όχι όλη την ιστοσελίδα, ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να κάνει interact. Αυτή λοιπόν είναι αυτός, αυτή είναι η βασική ιδέα, είναι ο πυρήνας ιδέας. Και αυτή η διαφάνεια δείχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Όπως βλέπετε εδώ πάνω, έχουμε το κλασικό web application model, το οποίο λειτουργεί σύγχρονα, ενώ εδώ κάτω, όπως βλέπετε, βλέπουμε το Ajax web application model, το οποίο λειτουργεί ασύγχρονα. Αυτά εδώ, τι είναι αυτά εδώ? Αυτά εδώ είναι τα κενά που σας έλεγα, έτσι, δηλαδή βλέπετε ο χρήστης κάνει το request, γίνεται η επεξεργασία στο server, ο server στέλνει το αποτέλεσμα και ξανά έχουμε user activity, δηλαδή αυτά τα μαύρα βέλη είναι user activity. Άρα τι βλέπουμε εδώ, ότι υπάρχει κενό στο user activity. Κενό στο user activity είναι τραγικό. Είναι ό,τι πιο τραγικό για να είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη μια εφαρμογή. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεριά του χρήστη. Δηλαδή μπορεί εσύ να κάνεις μια εφαρμογή που πραγματικά στο backend να κάνει παπάδες, να κάνει καταπληκτικά και υπέροχα πράγματα, αν όμως ο χρήστης δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει σωστά και απολαυστικά, τονίζω τη λέξη απολαυστικά μαζί της, είναι βέβαιο ότι στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων του web αυτή η εφαρμογή θα αποτύχει. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε ότι το εναλλακτικό μοντέλο που το user activity είναι συνεχές. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η χρησιμότητα, νομίζω ότι την έχετε καταλάβει, ήδη έχουμε μιλήσει, αυξάνει τη λειτουργικότητα για λόγους που ήδη σας έχω εξηγήσει και όσοι έχετε όρεξη στο μέλλον και παρακολουθήσετε ειδικά μαθήματα πάνω σε Human Computer Interaction θα καταλάβετε πολύ καλύτερα γιατί. Μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε με μία λέξη rich internet applications, δηλαδή συνεχές interaction χωρίς να έχουμε flash και όλα τις παρόμοιες τεχνολογίες. Έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε bandwidth. Γιατί δεν φέρνουμε όλη την πληροφορία. Έτσι, όταν δηλαδή εσείς, είπα προηγουμένως, κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα, ο Gmail server σας φέρνει το περιεχόμενο μόνο αυτού του μηνύματος, όχι όλα τα περιεχόμενα όλων των μηνυμάτων από την αρχή. Έτσι, και άρα λοιπόν μπορούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να εξοικονομήσουμε bandwidth. Τώρα, έχει μειονεκτήματα αυτή η τεχνολογία? Συνήθως δωρεάν γεύμα, όχι συνήθως, σχεδόν πάντοτε θα έλεγα, στην πληροφορική, μόνο ένα φαινόμενο έχω δει στη ζωή μου σε όλα αυτά τα 20 χρόνια που ασχολούμαι, 25, που μόνο κέρδη έχει. Θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας, δεν θα σας πω ποιο είναι. Έτσι, όλα στη ζωή λοιπόν έρχονται με κάποιο κόστος ή αλλιώς δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Τώρα, τα κόστη αυτά εδώ θα έλεγα ότι εντάξει, είναι. Χαλάει αυτό που λέμε back button support. Δηλαδή όλη αυτή η φιλοσοφία, επειδή το URL δεν αλλάζει, έτσι όταν κάνω ένα Ajax ασύγχρονο HTTP request, το URL δεν αλλάζει. Δηλαδή όλο αυτό εδώ που σας έλεγα προηγουμένως περί Ajax και τα λοιπά, ένας εναλλακτικός τρόπος για να το παρατηρήσετε είναι και ποιος. Άμα ανοίξω εγώ το Facebook και κατεβώ κάτω και σκρολάρω ή κάνω like ή οτιδήποτε, αν θα προσέξετε το URL μένει πάνω το ίδιο. Σπάνια αλλάζει το URL, έτσι. Αυτός είναι και ένας άλλος πολύ πρακτικός τρόπος για να καταλάβετε ότι η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί το Ajax. Αν δεν αλλάζει το URL, σημαίνει ότι γίνεται χρήση Ajax request. Αν αλλάζει το URL, σημαίνει ότι γίνεται ένα κλασικό
μια κλασική χρήση του HTTP, το Classic Web Application Model, έτσι. Άρα λοιπόν πρακτικά αυτή η ιδέα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ βασική ιδέα στο web, βέβαια αυτή η ιδέα αρχίζει και αδυνατίζει τώρα λόγω των Ajax εφαρμογών. Δηλαδή στη δική μου την εποχή το back button ήταν θεός. Αυτό, το back button ξέρετε τι εννοώ, έτσι. Ρε μπας και έχετε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτό εδώ το πράγμα, έτσι, από την ιδέα του back button που δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, back button, πάω πίσω, είναι ένας βασικός μηχανισμός για να προσανατολίζονται, να κάνω backtrack δηλαδή, και να προσανατολίζεται ο χρήστης στο web. Αυτό εδώ το πράγμα ψιλοχαλάει με τα Ajax request. Γιατί δεν αλλάζουν τα URLs, έτσι. Υπάρχει ένα μικρό θεματάκι όσον αφορά τα μειονεκτήματα, λέμε τώρα, έτσι. Υπάρχει ένα μικρό θεματάκι όσον αφορά την ασυμβατότητα μεταξύ του Ajax από browser σε browser. Αυτό όμως έχει λυθεί πλέον. Θα σας δείξω όμως και όταν θα μιλήσουμε και θα σας δείξω και Ajax κώδικα ότι εύκολα μπορεί να λυθεί. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια θέματα ότι οι Ajax εφαρμογές, βασικά όταν λέμε Ajax μιλάμε JavaScript, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Και για να το πω από τώρα, η Ajax έχει να κάνει βασικά με την προσθήκη ενός αντικειμένου. Εμείς δεν έχουμε δει ως τώρα πάρα πολλά αντικείμενα στη JavaScript. Στο DOM και τα λοιπά. Έχουμε δει το Window, το Document, το History, το Location και άλλα αντικείμενα. Είναι ένα καινούριο αντικείμενο. Αυτό είναι το Ajax. Αν θέλουμε με μία λέξη τεχνικά να το περιγράψουμε, είναι η προσθήκη ενός αντικειμένου μέσα από το οποίο μπορούμε να κάνουμε ασύγχρονες κλήσεις σε URL. Έτσι. Εξαιτίας αυτού του λόγου, η JavaScript με υπολογιστική οπτική, δηλαδή γίνεται ο φόρτος, ο υπολογιστικός, είναι πιο μεγάλος. Και τώρα θα μου πείτε και τι έγινε. Είναι σημαντικό αυτό, αφού έχουμε μάθει εμείς ότι γενικά η υπολογιστική ισχύς στις web εφαρμογές δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για εφαρμογές που ο χρήστης κάνει αλληλεπιδρά με το σύστημα και ξέρουμε ότι όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα δεν έχει και τόσο καθοριστικό ρόλο η υπολογιστική ισχύς και τα λοιπά. Με την έννοια ότι όταν αλληλεπιδρά ένας χρήστης περνάνε 1-2 δευτερόλεπτα. Όταν περνάνε 1-2 δευτερόλεπτα, αυτό είναι μια αιωνιότητα, ένας τεράστιος χρόνος για μια εφαρμογή, έτσι. Βέβαια η αλήθεια είναι με τη συνθετότητα των σημερινών web εφαρμογών, δηλαδή μια τυπική, ας πούμε, μια τυπική ιστοσελίδα πριν ας πούμε 15 χρόνια, ο JavaScript κώδικας που μπορεί να περιείχε, ας πούμε, θα ήταν 100 γραμμές ή 200 γραμμές, έτσι. Σήμερα μια τυπική εφαρμογή web μπορεί να περιέχει πολλές χιλιάδες γραμμές JavaScript κώδικα και το efficiency παίζει μεγάλο ρόλο, η αποδοτικότητα. Αυτά όσον αφορά τα μειονεκτήματα. Πάμε τώρα να δούμε και κλείνουμε με το πρώτο μέρος, το οποίο αυτό ήταν το θεωρητικό μέρος, ας το πούμε, αλλά και το πιο σημαντικό από ό,τι έχετε καταλάβει από τα μαθήματά μας μέχρι τώρα. Δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα αυτά που θα αρχίσω να σας λέω είναι περισσότερο τεχνικά θέματα, πώς υλοποιούμε Ajax εφαρμογές, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είπαμε ότι ο βασικός μηχανισμός είναι ένα καινούριο αντικείμενο. Ωραία, πώς λέγεται αυτό το αντικείμενο? Το αντικείμενο, όπως βλέπετε, όπως λέει αυτή η διαφάνεια, όπως δείχνει, είναι το XML HTTP Request. Περίεργο όνομα, αλλά εντάξει, αυτό είναι το όνομα του αντικειμένου. Έτσι το ονόμασαν όταν το πρωτοεισήγαγαν. Πάμε να δούμε λίγο πώς αυτό το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Καταρχήν, αυτό το αντικείμενο έχει κάποιες ιδιότητες, όπως όλα τα αντικείμενα στη JavaScript. Έχουμε ιδιότητες, μεθόδους, events, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε δει ως τώρα όλα αυτά εδώ τα πράγματα? Δεν αλλάζει κάτι.
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι κάτι συγκλονιστικά καινούριο. Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτού εδώ του αντικειμένου? Είναι πρώτα απ' όλα η ιδιότητα ready state. Τι μου λέει η ιδιότητα αυτή εδώ? Μου λέει για το request που έχεις κάνει, για το Ajax request, έτσι, που έχεις κάνει, ποια είναι η κατάστασή του. Και όπως βλέπετε οι καταστάσεις είναι 5. Ακόμα δεν έχει γίνει initialized, αρχικοποιείται, έγινε το request, είναι interactive, δηλαδή αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται λήψη δεδομένων, okay. Και τέταρτον completed, δηλαδή ολοκληρώθηκε, δηλαδή τα δεδομένα που ζήτησες, αλλά ταυτόχρονα επέτρεψες στον χρήστη να κάνει άλλα πράγματα, έρχονται, αυτό είναι το 3, έρχονται, και το 4 σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε. Ωραία. Πού βρίσκω αυτά τα δεδομένα που μου ήρθανε? Τα βρίσκω στις ιδιότητες response text και response XML. Αναλόγως με το τι είναι το περιεχόμενο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια από αυτές τις δύο ιδιότητες για να πάρω την απάντηση από το server. Okay. Και τέλος υπάρχει η ιδιότητα on ready state change, που πρακτικά είναι, δεν είναι ιδιότητα, είναι το event του Ajax αντικειμένου, το οποίο μου λέει τι, όταν το state αλλάζει, δηλαδή τι θα πει αλλάζει, ας πούμε όταν από 3 γίνει 4, δηλαδή όταν, ενώ μου έρχονται τα δεδομένα, λέει ο server ότι φίλε τελείωσε, αυτά είναι τα δεδομένα, τότε η κατάσταση, δηλαδή το ready state θα γίνει 4 και θα προκληθεί το event on ready state change. Άρα εγώ θα ξέρω ότι τα δεδομένα μου ήρθανε ή τα δεδομένα μου έρχονται σε όλες αυτές τις Ajax εφαρμογές που βλέπετε τώρα, στις δεκάδες Ajax εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ τυπικό, κάνετε ένα request και βγαίνει ένα ρολόι και αρχίζει και γυρίζει. Το βλέπετε, ρολόι, δεν ξέρω πώς θα το πούμε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, πού ξέρει αυτός ότι, τι είναι αυτό το πράγμα? Να τι είναι. Να ακριβώς τι είναι, έτσι. Όσο το ready state είναι interactive, αυτός σου εμφανίζει αυτό εδώ και σου λέει τα δεδομένα έρχονται. Αυτό είναι για να σου δώσει, ας πούμε, μία αίσθηση. Δεν γίνεται σε όλες τις Ajax εφαρμογές με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ή βλέπετε στο Facebook γίνεται όταν κατεβαίνετε προς τα κάτω, δεν σας βγάζει μια μπάρα κάτω που φαίνεται να γεμίζει καθώς έρχονται τα δεδομένα. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι. Όσο λοιπόν ready state 3 εμφάνισε αυτήν εδώ την μπάρα, μόλις ready state 4 εξαφάνισε την μπάρα και δείξε το περιεχόμενο. Okay. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τις ιδιότητες. Τώρα όσον αφορά τις μεθόδους, και εδώ έχουμε μια πολύ απλή γκάμα και μικρή γκάμα από μεθόδους. Έχουμε τη μέθοδο open, η οποία τι κάνει? Αρχικοποιεί ένα request. Όπως βλέπετε η μέθοδος open παίρνει 3 παραμέτρους. Την παράμετρο method, θα δούμε αργότερα τι, την παράμετρο URL. Η παράμετρος URL τι είναι? Η πιο βασική παράμετρος. Δηλαδή δίνω ένα URL για να φέρω δεδομένα. Κατανοητό? Πάλι εμπλέκεται ένα URL, αλλά το URL αυτό εδώ δεν αντικαθιστά το τρέχον. Okay. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με τη μέθοδο open, ανοίγω, δημιουργώ το Ajax request. Με τη μέθοδο send τι κάνω? Προφανέστατα τι κάνω, στέλνω το request αυτό εδώ, και με το abort, όταν κάνω το send το request, τι γίνεται ξαφνικά? Αρχίζει επικοινωνία του Ajax engine με το server, έτσι, για να έρθουν δεδομένα όταν θα κάνω send, και μετά μέσα από τις ιδιότητες αυτές εδώ μπορώ να ξέρω ότι τα δεδομένα μου ήρθανε πλήρως. Έτσι, και το abort είναι για να ακυρώσω ένα request. Παρατηρήστε επίσης ότι εδώ υπάρχει μια παράμετρος, η async, που μου λέει αν το Ajax request θα γίνει σύγχρονα ή ασύγχρονα. Δηλαδή υπάρχει και η επιλογή, αν και εννοείται πως η φυσική και αυτονόητη επιλογή είναι η ασύγχρονη, έτσι. Εκεί είναι και το νόημα του Ajax. Βέβαια παρόλα αυτά εδώ μπορώ να κάνω και σύγχρονη αποστολή. Δηλαδή σύγχρονη αποστολή τι θα πει? Σημαίνει ότι κάνω το Ajax request για να φέρω κάποια δεδομένα για να ενημερώσω ένα μέρος της ιστοσελίδας, αλλά όσο αυτά εδώ τα δεδομένα έρχονται η οθόνη μου παγώνει
Το έχετε δει και αυτό πάρα πολλές φορές σε εφαρμογές, έτσι. Έρχονται μεν τα δεδομένα μου, αλλά ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει interact με τον... Ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει interact με την ιστοσελίδα. Άρα λοιπόν μπορώ να έχω και ασύγχρονα Ajax request και σύγχρονα Ajax request. Και στις δύο περιπτώσεις επικοινωνώ για να φέρω ένα μέρος των δεδομένων, για να ενημερώσω ένα μέρος της ιστοσελίδας μου. Αυτό είναι το κοινό πράγμα. Το διαφορετικό είναι ότι στη μια περίπτωση γίνεται σύγχρονα, ενώ στην άλλη γίνεται ασύγχρονα. Λοιπόν, ας κάνω. Συνεχίζω λοιπόν δείχνοντας παραδείγματα. Καταρχήν μιλήσαμε προηγουμένως για το XML HTTP request αντικείμενο όσον αφορά τι ιδιότητες έχει και τι μεθόδους έχει. Δεν είδαμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται. Πριν δούμε όμως πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται, να δούμε λίγο πώς δημιουργούμε ένα τέτοιο αντικείμενο. Ο τρόπος με τον οποίο το δημιουργούμε είναι πολύ απλός. Εδώ η διαφάνεια βέβαια είναι λίγο παλιότερη, καλύπτει Internet Explorer. Αχ, συγγνώμη. Να βάλω το καλώδιο. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στη διαφάνειά σας, βλέπετε έχει ως παράδειγμα, λέει Internet Explorer 7 Plus και τα λοιπά και Internet Explorer 5 και 6, γιατί ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το XML HTTP request αντικείμενο από τον Internet Explorer 6 και κάτω ήταν διαφορετικός από ό,τι από τον 7 και πάνω. Σε γενικές γραμμές βλέπετε εδώ, λέγοντας απλά New XML HTTP request σε όλους τους σύγχρονους browser, δημιουργούμε ένα τέτοιο αντικείμενο. Αν έχουμε Internet Explorer 5 ή 6, ο τρόπος που το δημιουργούμε είναι αυτός. Γενικά κιόλας εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν έχουμε χρόνο θα σας πω και λίγα περισσότερα πράγματα αργότερα. Συνήθως το Ajax το χρησιμοποιούμε μέσα από τα λεγόμενα Ajax Frameworks. Θα πούμε περισσότερα στο επόμενο μάθημα που θα μιλήσουμε για jQuery. Έτσι. Το πιο γνωστό Ajax Framework, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το jQuery, αλλά υπάρχουν και πολλά πολλά άλλα. Το MooTools, Ajax Extensions for .NET και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι συνήθως όλα αυτά εδώ τα frameworks, όταν λέμε για Ajax Frameworks και JavaScript Frameworks, παράδειγμα ας πούμε το jQuery, τι είναι, βιβλιοθήκες οι οποίες απλοποιούν και κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση της JavaScript, έτσι. Άρα λοιπόν τις πιο πολλές φορές, εκτός και αν γράφετε τον δικό σας, ας το πούμε, να το χαρακτηρίσω low level κώδικα, αν εσείς δηλαδή οι ίδιοι χειρίζεστε τη δημιουργία XML HTTP request αντικειμένων, θα πρέπει να φροντίσετε τι γίνεται στην περίπτωση του Internet Explorer 5 και 6. Αν όμως χρησιμοποιείτε ένα Ajax Framework, το Framework φροντίζει για σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, απλά το διευκρινίζω. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που δημιουργούμε το αντικείμενο. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, μια σύγχρονη κλίση, εδώ βλέπετε το παράδειγμα ενός κώδικα, έτσι, το οποίο κάνει ακριβώς αυτήν εδώ τη δουλειά. Βλέπετε ότι υπάρχει μία συνάρτηση load doc που παίρνει ως παράμετρο ένα URL και τι κάνει αυτή εδώ η συνάρτηση, δημιουργεί ένα XML HTTP request αντικείμενο εδώ σε αυτήν εδώ τη γραμμή, μετά ανοίγει ένα Ajax request, στέλνει αυτό το Ajax request, παρατηρήστε εδώ ότι λόγω της παραμέτρου false στο τέλος η κλίση του Ajax request είναι σύγχρονη. Τι πάει να πει αυτό εδώ? Με πάρα πολύ απλά λόγια, ότι όταν θα κάνω send, όταν ολοκληρωθεί η εντολή send, τα δεδομένα μου έχουν έρθει, έτσι. Αυτό σημαίνει σύγχρονο. Δηλαδή, όταν εκτελώ την εντολή ni, εκτελώ την εντολή ni. Ενώ μια εντολή οποιαδήποτε, έτσι, στη σειρά 10, 11, 12. Για να εκτελεστεί η εντολή στην επόμενη σειρά, πρέπει να τελειώσει η προηγούμενη εντολή
για να εκτελεστεί η επόμενη. Αυτό σημαίνει σύγχρονη εκτέλεση. Κατανοητό? Ό,τι έχετε κάνει εσείς μέχρι τώρα στον προγραμματισμό, τα πάντα που έχετε κάνει και ό,τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα, εννοείται, ήταν αυτονόητο ότι μιλούσαμε για σύγχρονη εκτέλεση, έτσι. Δηλαδή όταν λέγατε if, ξέρω εγώ, θα πω ένα παράδειγμα, I ίσον 5 τότε κάνει αυτό, τότε εννοείται ότι το τότε εκτελείται μετά από το if που βάζετε. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια σύγχρονη κλίση και βλέπετε ότι το αποτέλεσμα του request χρησιμοποιεί την ιδιότητα response text για να πάει, βλέπετε εδώ, πάει και το βάζει, λέει κάνει get element by id inner html και πάει και βάζει το αποτέλεσμα. Άρα τι έχει κάνει, όπως βλέπετε εδώ, έχω καλέσει ένα URL και έχω βάλει το περιεχόμενο αυτού του URL, εδώ πρακτικά είναι ένα αρχείο, έτσι, και έχω πάει και το έχω βάλει στο αντικείμενο test, σε αυτό εδώ το div δηλαδή. Αυτό εδώ για να το έκανα με ό,τι έχουμε μάθει ως τώρα, δεν θα μπορούσε να γίνει. Okay. Εντάξει, παρόμοιο παράδειγμα. Τώρα, για σύγχρονη κλίση τι γίνεται. Είπαμε ότι και η σύγχρονη κλίση είναι χρήσιμη μερικές φορές, αλλά τις πιο πολλές φορές όταν χρησιμοποιούμε Ajax μιλάμε για ασύγχρονες κλίσεις. Στην ασύγχρονη κλίση προφανώς, επειδή όταν θα εκτελεστεί το send δεν θα σταματήσει η ροή εκτέλεσης του προγράμματος στο send μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά επειδή είναι ασύγχρονη θα εκτελεστεί το send, ας το πούμε ακαριαία, και μετά θα πάμε στην επόμενη εντολή. Και όσο θα εκτελούμε άλλες εντολές, δεδομένα θα έρχονται παράλληλα, ασύγχρονα. Okay. Άρα λοιπόν, εφόσον γίνεται μία τέτοια κλίση ασύγχρονη, θα πρέπει όσο εμείς κάνουμε άλλα πράγματα, με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα να μας ειδοποιήσει ότι ξέρεις φιλέ, τα δεδομένα ήρθανε για να κάνουμε τις ενέργειες, έτσι. Ζητήσαμε δεδομένα για να κάνουμε κάτι. Σωστά. Άρα λοιπόν τα δεδομένα αυτά εδώ πρέπει με κάποιο τρόπο να μας ειδοποιήσει ότι ήρθανε και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Παράδειγμα, ας πούμε, έτσι, να δείξω ένα site, ας πούμε σαν αυτό εδώ που δείχνει το χρηματιστήριο. Κάνω κλικ εδώ. Έτσι, ωραία. Καθώς βρίσκομαι εδώ θα παρατηρήσετε ότι θα δείτε ότι κάποια κελιά αλλάζουνε. Δεν ξέρω αν να, τώρα άλλαξε ένα. Το είδατε? Βλέπετε ότι κάποια κελιά αλλάζουν. Μόλις αλλάξει κάποιο κελί, το βλέπετε? Πώς γίνεται αυτό? Χωρίς Ajax θα ήταν τελείως αδύνατο. Δηλαδή εδώ τώρα τι μιλάμε. Ας πούμε, προσπαθήσω να κάνω μια ανάλυση. Και θα δείτε ότι αλλάζει και ο γενικός δείκτης εδώ και τα λοιπά. Έτσι, αλλάζουν οι δείκτες. Αυτός είναι ένας πίνακας, έχει κάποια κελιά και με κάποιο τρόπο παίρνει, λαμβάνει, δηλαδή τι κάνει, ελέγχει ας πούμε αν έχει αλλάξει κάτι, και αυτό που έχει αλλάξει, μόνο αυτό που έχει αλλάξει, δεν κάνει submit όλη τη σελίδα για να ξαναχτίσει όλη τη σελίδα. Άρα λοιπόν όταν γίνεται λοιπόν το request, γιατί έχει αντιληφθεί ότι κάτι έχει αλλάξει, και μπορώ εγώ να συνεχίσω εδώ να κάνω το interaction μου, όσο τα δεδομένα έρχονται, εγώ συνεχίζω, πρέπει όμως με κάποιο τρόπο, βλέπετε εδώ τώρα τσακ πως ενημερώθηκαν κάποια κελιά. Μόλις ενημερώνονται γίνονται ρόζα κελιά. Έτσι, αυτός προφανώς ας πούμε έχει κάθε κάποια δευτερόλεπτα, κάνει μία κλίση ας το πούμε, βλέπει ποια έχουν αλλάξει, τα αλλάζει μόνο εκείνα και ξανασυνεχίζει το ίδιο πράγμα. Πρέπει όμως όταν κάνει το request και λέει φέρε μου τα καινούρια δεδομένα, πρέπει με κάποιο τρόπο να ειδοποιηθεί ότι τα καινούρια δεδομένα ήρθανε για να τα τοποθετήσει εκεί που πρέπει να τα τοποθετήσει. Αυτό εδώ λοιπόν το πράγμα, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι γίνεται με τι? Γίνεται με την εντολή, με την ιδιότητα ready state, ο έλεγχος αυτός εδώ, και διαχειριζόμενος το αντίστοιχο event, το onReady state change event. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ ότι έχω μία συνάρτηση που λέγεται onComplete, την οποία προφανώς θα την καλέσω πότε, όταν έχω πάρει σήμα
ότι το Red State έχει γίνει 4. Και βλέπετε, κάνει εδώ έναν έλεγχο. Λέει, if XML http.readystate ίσον 4, δηλαδή ήρθανε τα δεδομένα, δώσε την απάντηση. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε ένα πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα. Έτσι βλέπετε ότι εδώ, σε αυτήν εδώ τη γραμμή, δημιουργώ το XML HTTP request αντικείμενο και εδώ τι ορίζω. Ορίζω τη συνάρτηση on complete, έτσι στην να αντιδρά στο γεγονός on ready state change. Ανοίγω το request, το AJAX request με true παράμετρο, που σημαίνει θα γίνει ασύγχρονα, έτσι, και κάνω send. Άρα λοιπόν η on complete θα αλλάζει συνέχεια κάθε φορά που αλλάζει το ready state. Και αν θυμάστε, οι καταστάσεις είναι 5, έτσι. Είναι το ότι το αρχικοποιώ, το ανοίγω, το στέλνω, έρχονται δεδομένα και ότι τελικά ήρθανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Θα με ενδιέφερα, ας πούμε, οι τρία, αν ήθελα να βγάλω ένα σήμα που να λέω έρχονται, τα δεδομένα έρχονται, τα δεδομένα έρχονται. Έτσι. Αλλά εδώ, σε αυτό το απλό παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εδώ με ενδιαφέρει 4. Τα δεδομένα ήρθανε και άρα λοιπόν πρέπει να τα παρουσιάσω. Εντάξει, για αυτήν εδώ τη διαφάνεια ήδη έχουμε μιλήσει. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Έτσι. Γενικά είπαμε ότι με το AJAX μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε desktop-like εφαρμογές. Έτσι, αυτό είναι με μία δηλαδή λέξη, με μία φράση, αν ήθελε κάποιος να περιγράψει τι προσφέρει το AJAX, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε στο web, web εφαρμογές που ξεπερνάνε το κλασικό web application model και δίνουν την αίσθηση στον χρήστη και τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλούσιο interactivity, πλούσια αλληλεπίδραση, σαν να ήταν μία desktop εφαρμογή. Okay. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά τα request δεν νομίζω ότι παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο. Εντάξει, τα request μπορούν να αποσταλούν είτε με την get μέθοδο, ενώ τα AJAX request, έτσι. Όταν μιλούσαμε για φόρμες πριν 2 μήνες, ξέρω εγώ πόσο ήταν, έτσι πολύ καιρό πριν, είχαμε πει ότι οι φόρμες παίρνουν 2 παραμέτρους, αν θυμάστε. Έτσι, υπάρχει η μέθοδος, υπάρχει το attribute method που παίρνει τις παραμέτρους post ή get και αναλόγως η κλίση μιας φόρμας μπορεί να γίνει με τη μέθοδο get ή post. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις διαφορές της μεθόδου get ή post. Στη μέθοδο get η αποστολή των δεδομένων γίνεται από τη φόρμα, από τον client προς τον server, γίνεται μέσω του query string, δηλαδή αυτού του πράγματος που υπάρχει μετά το ερωτηματικό και ό,τι υπάρχει δίπλα στα URL που βλέπετε, αυτό λέγεται query string. Αυτή είναι η μέθοδος αποστολής με get. Με post γίνεται ως μέρος του HTTP request. Τώρα, γιατί πού σε όλα αυτά εδώ εμπλέκεται η XML. Γιατί είπαμε ότι AJAX, το τελευταίο γράμμα στο AJAX έχει να κάνει με XML. Ο τελευταίος χαρακτήρας, δηλαδή το ακρονιμίου, είναι το XML. Πού εμπλέκεται η XML σε όλα αυτά εδώ? Εμπλέκεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε. Τώρα δηλαδή μπορείτε να συνδυάσετε την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα και στο πιο προηγούμενο, πριν 2 μαθήματα μάλλον, θυμάστε όταν σας μιλούσα για τη φιλοσοφία της XML. Ποια είναι η φιλοσοφία, ένας από τους ρόλους της XML? Να αυξήσει, να υποστηρίξει, να υποβοηθήσει την διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός για αποστολή δεδομένων με έναν τρόπο που να γίνονται κατανοητός από μια τρίτη εφαρμογή. Να λοιπόν που εμπλέκεται η XML. Έχοντας όλα αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά, η πιο προφανής γλώσσα να χρησιμοποιηθεί ώστε ο σερβερ να στείλει δεδομένα
στο client, έτσι, και ο client να τα καταλάβει, να τα αναλύσει και να τα τοποθετήσει στην εφαρμογή του όπως όπου θέλει και με όποιον τρόπο θέλει, είναι η XML. Φανταστείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που σας έδειξα το site της ναυτεμπορικής προηγουμένως, ότι από πού η ναυτεμπορική παίρνει τα δεδομένα. Από πού παίρνει... Υπάρχουν εκατοντάδες site, έτσι, που είναι... που ασχολούνται με χρηματιστήριο. Από πού παίρνουν όλοι αυτοί τα δεδομένα. Φαντάζεστε ότι ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του υπηρεσία, το δικό του σερβερ και παίρνει τα δεδομένα. Όχι, έτσι. Υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία του χρηματιστηρίου Αθηνών, του χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης, ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε χρηματιστηρίου, που λέει, φίλε, θέλεις να πάρεις... Δηλαδή αυτή είναι μια υπηρεσία του χρηματιστηρίου προς όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν τέτοιες εφαρμογές. Θέλεις να παίρνεις τα δεδομένα του χρηματιστήριου. Ωραία, εμείς έχουμε, θα κάνεις ένα Ajax request ή γενικά ένα request οποιοδήποτε τύπου και εμείς εδώ έχουμε τα δεδομένα, θα σου τα στέλνουμε. Έτσι, διάφορα δεδομένα. Και προφανώς το χρηματιστήριο δεν στέλνει όλα τα δεδομένα, αλλά στέλνει, ας πούμε, τα δεδομένα που αλλάζουν, λέω εγώ. Ή τέλος πάντων έχεις επιλογές. Εδώ είναι όλα τα δεδομένα, εδώ είναι τα δεδομένα που άλλαξαν, εδώ είναι οι μετοχές αυτού του δείκτη, ενός άλλου δείκτη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει με κάποιο τρόπο ενιαίο, παράδειγμα λέω τώρα, το χρηματιστήριο να στείλει σε όλους αυτούς που ούτε καν ξέρει ποιοι είναι, θα πρέπει να στείλει τα δεδομένα πώς, με έναν τρόπο που αυτοί που θα παίρνουν τα δεδομένα και να πιστοποιούν την ορθότητα των δεδομένων. Θυμάστε που μιλήσαμε για validity, για XML που είναι well-formed και valid. Δηλαδή δεν αρκεί να είναι μόνο well-formed συντακτικά σωστά, πρέπει να είναι και valid τα δεδομένα που σου στέλνω. Γιατί φίλε, αν δεν πιστοποιήσεις ότι τα δεδομένα είναι valid και έχει γίνει κάποιο λάθος, κάποιο προγραμματιστικό λάθος σε κάποια εφαρμογή και παρουσιάζεις εσύ κάποια δεδομένα ότι η τιμή, ξέρω εγώ, κατέρευσε ή ανέβηκε χωρίς αυτό εδώ να συμβαίνει, λέω τώρα ένα σενάριο, έτσι, θα φας πολλές μηνύσεις. Άρα πρέπει λοιπόν να μην αφήνουμε στο κενό, στον αέρα, τα προγραμματιστικά λάθη και άμα συμβούνε, γιατί υπάρχουν εφαρμογές που είναι critical και δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια λάθη. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε ότι τα δεδομένα μεταφέρονται σωστά, ασφαλή και ότι είναι και valid στο τέλος. Άρα λοιπόν προφανώς η XML παίζει ένα σπουδαίο ρόλο όσον αφορά τη χρήση του Ajax. Βέβαια εδώ να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι η XML η μοναδική γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, πολλές άλλες γλώσσες μπορείς εσύ να στείλεις δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να μπορεί ο client να τα διερμηνεύσει. Αρκεί, μπορεί να είναι text, μπορεί να είναι HTML, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βέβαια η XML για όλες, εξαιτίας όλων αυτών των ιδιωτήτων που έχουμε πει, μοιάζει να είναι η καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και ήταν αρχικά στο σχέδιο χρήσης της, του Ajax, έτσι, ήταν η χρήση της XML. Λοιπόν, για το θέμα της συμβατότητας μιλήσαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πούμε παραπέρα πράγματα. Η συμβατότητα όντως υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, δεν νομίζω. Μπορούμε να δούμε παραδείγματα και άλλα online. Έτσι, εδώ ας πούμε για παράδειγμα βλέπουμε ότι καθώς έχω ένα text box όπως βλέπετε εδώ, έτσι, καθώς ο χρήστης, τον change δηλαδή, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι σε αυτό το text box και πάει να φύγει και γίνει, κάνει κλικ κάπου αλλού και τρέξει τον change event, τότε θα κληθεί get username. Έτσι, η οποία get username, εδώ τώρα τι βλέπουμε, βλέπουμε κάποιον PHP κώδικα, έτσι. Δεν μπορείτε να τον καταλάβετε. Είναι ο server side κώδικας που καλείται μέσα από αυτό το XML HTTP request. Και βλέπετε εδώ
ότι αν το username είναι το user 1, δεν, έτσι διαισθητικά απλά δείτε το, τότε εμφανίζει το όνομα του χρήστη, αλλιώς λέει ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο χρήστης. Και βλέπετε εδώ ολοκληρωμένη όλη αυτήν εδώ τη λειτουργία που σας είπα. Βλέπετε λοιπόν ότι ποιο είναι το URL που πρόκειται να κληθεί. Το URL που πρόκειται να κληθεί είναι το getname.php με παράμετρο username, το username που έχει δώσει ο χρήστης. Βλέπετε ότι εδώ ορίζεται το username και εδώ πέρα λοιπόν έρχεται και το δίνει. Και βλέπετε ότι εδώ ανοίγει το request με ποιο URL, με αυτό εδώ το URL που έχει οριστεί μόλις τώρα προηγουμένως, αυτό εδώ. Το request αυτό εδώ προφανώς γίνεται με get, έτσι. Γιατί γίνεται με get? Γιατί βλέπετε ότι χρησιμοποιείται, το βλέπετε αυτό εδώ το ερωτηματικό. Ό,τι είναι αριστερά του ερωτηματικού τι είναι, το URL. Ό,τι είναι δεξιά του ερωτηματικού τι είναι, το query string. Τα είχαμε πει αυτά όταν μιλούσαμε για τον μηχανισμό URL. Τα λέει και το βιβλίο σας, μπορείτε να πάτε να τα διαβάσετε. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι όντως ανοίγω ένα Ajax request. Λέει ότι ο τρόπος που θα αποσταλεί θα είναι ο GET, αυτό είναι το URL, θα είναι ασύγχρονο και όταν θα αλλάξει κατάσταση θέλω να μου καλέσεις την SET NAME. Έτσι, η οποία SET NAME τι κάνει, θα είναι παρακάτω. GET username. Όχι, δεν τη βλέπω τη SET NAME. On ready state change set name. Υπάρχει κάπου set name. Πάμε παρακάτω, μήπως τη βρούμε. Λοιπόν, έτσι, άρα η set name είναι η συνάρτηση η οποία πρόκειται να κληθεί όταν θα κάνω εγώ την κλήση. Εδώ γίνεται η κλήση, γίνεται ασύγχρονα. Λοιπόν, και εδώ... Εδώ βλέπω ότι επαναλαμβάνεται η ίδια διαφάνεια. Μάλλον εδώ κάπου μας έφαγε το... όχι, εξηγεί γραμμή-γραμμή. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που βλέπετε το μπλε, μου λέει τι γίνεται, αρχικοποιείτε το αντικείμενο. Εδώ ακριβώς τι γίνεται, όλα αυτά που ήδη σας έχω περιγράψει. Δηλαδή ο χρήστης βλέπετε ότι πληκτρολογεί ένα username στο text box. Το text box ποιο είναι? Αυτό εδώ που είχαμε δει αρχικά, έτσι. Αυτό εδώ το text box που βλέπετε ότι έχει ID username. Έτσι είμαστε λοιπόν εδώ, όπου παίρνουμε το username που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης, ελέγχουμε αν είναι κενό ή null. Αν είναι κενό ή null σε αυτή την περίπτωση επιστρέφουμε. Αλλιώς λοιπόν αυτό εδώ που γίνεται είναι τι? Να παίρνω το username που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης, να ολοκληρώνω το URL που πρέπει να αποσταλεί και ουσιαστικά εδώ, δηλαδή ουσιαστικά βάζω την ως παράμετρο το όνομα που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης. Ανοίγω εδώ το request, ορίζω ότι η set name θα κληθεί κάθε φορά που αλλάζει το ready state τιμή και στέλνω το request. Ωραία. Και μετά ακολούθως γίνεται η χρήση, όλα αυτά λοιπόν τώρα εδώ που ήδη σας έχω εξηγήσει, τα εξηγεί γραμμή-γραμμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τα πούμε όλα αυτά εδώ γραμμή-γραμμή. Έτσι, και στη λήψη των δεδομένων, να τη set name, γι' αυτό δεν μπορούσα να τη βρω, ήταν πολλές διαφάνειες κάτω, βλέπετε η set name τι κάνει, δηλαδή η συνάρτηση που καλείται όταν αλλάζει το ready state. Και βλέπετε εδώ, if XML HTTP ready state is on 4, τότε ελέγχει το status, αν είναι 200, τι πάει να πει? Ότι έχει ολοκληρωθεί χωρίς λάθος, έτσι. Και πάλι λέω, όταν μιλούσαμε για το HTTP πρωτόκολλο πριν 2 μήνες, θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τους κωδικούς που επιστρέφονται. Είχαμε τότε πει για τους πολύ κλασικούς, εσείς ξέρετε τους κωδικούς, ξέρω 403, 404, 500,
Έτσι, όταν ένα XML HTTP request ολοκληρωθεί κανονικά, τότε ο κωδικός του είναι 200. Έτσι, άρα εδώ τι λέει, εφόσον λέει ολοκληρώθηκε το AJAX request και τι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, τότε πάρε την απάντηση και βάλτε την απάντηση στο response. Αλλιώς, δηλαδή τι αλλιώς, αν δεν έχει ολοκληρωθεί με 200, που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς, τι θα πει ανεπιτυχώς. Για παράδειγμα ότι ο σερβερ είχε πέσει, ότι πέρασαν ας πούμε 60 δευτερόλεπτα που ήταν το time out και ότι δεν πήρα απάντηση. Έτσι. Άρα αυτό εδώ σημαίνει ότι συνέβη κάποιο σφάλμα. Άρα τότε σε αυτή την περίπτωση θα μου βγάλει την απάντηση σφάλμα. Για να ξέρω ότι το ready state δεν έχει γίνει. Και πάλι εδώ γραμμή προς γραμμή εξηγεί όλα αυτά που σας έχω πει. Έτσι, και εδώ γίνεται. Λοιπόν, αυτά παιδιά, θα βρείτε και πολύ άλλο περιεχόμενο, ενώ από εφαρμογές μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα όσον αφορά το AJAX. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Έτσι, μπορείτε λίγο όλα αυτά εδώ τα παραδείγματα να τα δοκιμάσετε, να παίξετε, να κάνετε τα δικά σας προγραμματάκια. Το λέω αυτό εδώ γιατί στο εργαστήριο, από όσο ξέρω, AJAX δεν κάνετε. Έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο εκτός της ύλης του εργαστηρίου. Εννοείται βέβαια ότι στη θεωρία είναι κανονικά μέρος της ύλης και μάλιστα είναι, όπως έχετε καταλάβει, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί, διότι είναι πάρα πολύ ευρέως χρησιμοποιούμενο. Αν θέλει να κάνει κάποιος μια εφαρμογή που να έχει αυτή την φιλοσοφία του interactivity, της αλληλεπιδραστικότητας, της πλούσιας εφαρμογής, θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσει AJAX. Περισσότερα παραδείγματα θα δούμε στο επόμενο μάθημα, όταν θα μιλήσουμε για το jQuery. Okay. Λοιπόν, αυτά τα λέμε την Δευτέρα.